Σε κατάληψη προχώρησαν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου με σκοπό να διαμαρτυρηθούν στα όσα προωθεί η κυβέρνηση στο χώρο της παιδείας. Έπειτα από γενική συνέλευση που έγινε τις προηγούμενες μέρες, αποφασίστηκε κατάληψη στο χώρο της σχολής την 5η 7 Νοεμβρίου με Δευτέρα 11 Νοεμβρίου. Διαμαρτυρόμαστε στο παρόν νομοσχέδιο και στο νομοσχέδιο που έπεται να προχωρήσει η κυβέρνηση της παιδείας. Είμαστε κατά της ιδιωτικοποίησης των πανεπιστημίων, στα ισότιμα πτυχία. Διαμαρτυρόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Η κατάληψη γίνεται συμβολική και είναι η κατάληψη διαμαρτυρίας. Ο χώρος της βιβλιοθήκης και της γραμματείας θα παραμείνει ανοιχτός. Δεν δυσκολεύουμε τις εργασίες των υπεύθυνων. Δημόσια δωρεάν παιδεία, καλύτερη λειτουργικότητα των πανεπιστημίων αλλά και άρνηση της εφαρμογής του νήσιν 2 είναι μερικά από τα ζητήματα τα οποία θέτουν οι φοιτητές στους αρμόδιους. Θέλουμε καλύτερη λειτουργία του πανεπιστημίου μας, καλύτερα πτυχία, να έχουν πρόσβαση τα παιδιά σε δημόσια δωρεάν παιδεία και όχι σε ιδιωτικά πανεπιστήμια με χρηματοδότηση. Είμαστε αντίθετοι στο νήσιν 2, αυτό που θέλει να προβάλλει η κυβέρνηση, στη διαγραφή φοιτητών. Το πανεπιστημιακό άσυλο πρέπει να παραμείνει. Δεν έχει δικαίωμα κανείς να παρεμβαίνει στους φοιτητές στον τρόπο που διαμαρτύρονται και στον τρόπο που θέλουν να αντιδράσουν. Βρισκόμαστε αντίθετοι σε αυτό. Διεκδικούμε τα δικαιώματά μας με κάθε τρόπο και προσπαθούμε μέσα από αυτό να δείξουμε τη φωνή μας. Αν και σαν Καλαμάτα, σαν πανεπιστήμιο, δεν έχουμε τη δυνατή φωνή που έχουν άλλα πανεπιστήμια, αντιδρούμε, συσπηρωνόμαστε με τους υπόλοιπους φοιτητές της Ελλάδας και πιστεύουμε ότι η φωνή μας θα ακουστεί. Έστω και λίγο αργά, θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας. Συμπληρώνομαστε με όλους τους φοιτητές, είμαστε μαζί τους. Θέλουμε να έχει η προσέλευση και η κατάληψή μας, να έχει κόσμο. Καλούμε όλους τους φοιτητές να μας βοηθήσουν.